τώρα μιλάμε κάτασπλα. Άχι, σαν τα σκυλάκια. Κάνει και τούμπα. Η εκπνοή που κάνει, και σηκώνει σκόνια την εκπνοή. Να το. Δηλαδή βγάζει την μπουφόρη μύτη του, όχι ασκία. Πώς το λένε? Πάτερ Χαρίτων είναι αυτός. Πατησάς. Εποχή του λύθου, εποχή
σημαντικές. Έφεραν τα πάνω κάτω και πριν λίγα χρόνια άρχισαν ραγδαίες εξελίξεις. Διάσπαση του ατόμου. Πήγαμε στο φεγγάρι. Περάσανε τα όρια της γης. Και τώρα την εποχή μας τη λέμε ηλεκτρονική και φτάσαμε σε ένα σημείο να ξεπεράσουμε και αυτό ούτω τον άνθρωπο, την φύση του ανθρώπου. Και ξέρετε, υπήρξε άλλη εποχή όταν ο Χριστός έγινε άνθρωπος και ήρθε εδώ. Κάποιοι δεν ήθελαν να το αναγνωρίσουν ότι είναι ο τέλειος Θεός που έγινε διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία και τέλειος άνθρωπος. Είναι οι μονοφυσίτες αυτοί που απομόνωσαν την ανθρωπότητα του Χριστού και τον υπεβίβασαν, διότι εάν ο Χριστός δεν είναι και τέλειος άνθρωπος, δεν μπορεί να προσφέρει τον άδειο τάφο και τη σωτηρία που είπα προηγουμένως. Έτσι, πατέρες μου και αδελφοί μου, ακούσαμε τον Μπράουν που έφτιαξε τους πυράβλους, ακούσαμε εκείνους που διέσπασαν το άτομο και ακούμε τώρα και αυτούς που δημιούργησαν τα γιουτούμπ, τα tweet και χιλιάδιο άλλα που αλλιώς τα περίμεναν και αλλιώς εξελίχθηκαν κατά την ομολογία του Εφεβραίου. Τους ακούσαμε να λένε, καλά τα καταφέραμε, αλλά αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, γιατί αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, τότε μια βόμβα έπεσε στη Χειροσύμα και μια στο Ναγκασάκι και ο κόσμος παρέλυσε, χαθήκαμε, διαλύθηκαν τα πάντα. Δεν βρήκαν ούτε υπολείμματα ανθρώπων. Τώρα λοιπόν μας λένε, κοιτάξτε, λογικά όταν είστε εσείς, εμείς είμαστε θεοί, είπε ο Ιδρυτής ή μάλλον αυτός που παρασκεύασε την τόλη. Τι θυμόσαστε την τόλη? Η τόλη ήταν ένα πρόβατο που παρήχθη χωρίς γονιμοποίηση. Λάβος από πρόβατο και είπε αυτός που την έφτιαξε. Ο Θεός ανέλαβε άλλου πιο έξυπνου στο παρελθόν. Πέθανε. Εγώ είμαι ο Θεός. Τώρα λοιπόν και των ηλεκτρονικών μας λένε, έχουμε τεχνική νοημοσύνη. Σκεφτόμαστε, θυμόσαστε η Λαϊκή, μια διαφήμιση που έλεγε ότι μια εταιρεία σκέφτεται πριν από μας, για μας. Αυτό λέει η τεχνική νοημοσύνη. Σκεφτόμαστε, λέει, εμείς για σας. Και μη σας φαίνεται περίεργο, γιατί οι σκέψεις που κάνουν τώρα ποιες είναι? Να βάλουν τις φωτιές, να κάψουν το περιβάλλον, να βάλουν τις ανεμοκεντρίες και στο τέλος να μας πούν, δεν μπορείτε να αναπνεύσετε, άλλαξε και το κλίμα και θα πάτε κατά εκεί που θέλουμε εμείς και όχι εκεί που θέλει ο Θεός. Η Εκκλησία και οι άνθρωποι της, οι άγιοι της. Γι' αυτό λοιπόν
Έλα. Αλλά και από σένα περιμένουμε τα πάντα. Σε λατρεύουμε. Σε αγαπάμε. Είσαι αυτός που θα μας κρατήσεις αιώνια τη ζωή. Και σε ευχαριστούμε γιατί δεν ήρθες μόνο εσύ, αλλά μας έδωσες και παραδείγματα σαν τη μητέρα σου, σαν τον Άγιο Αθανάσιο τον Αφροδίτη, που έφτιαξε λάβρα για να εκπονήσει την έρημο, δηλαδή να την κάνει όλη την έρημο. Και λάβρα αυτό σημαίνει τόπος που συγκεντρώνονται πολλές ανάσες, που παίρνει φωτιά ο τόπος από την ανάσα η οποία λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του ζώδος, ελέησον με τον αμαρτωλό». Αν λοιπόν λυρική, λαϊκή, άνθρωποι που ζούμε σε αυτό το πλανήτη σκεφτόμαστε έτσι, τότε θα δικαιώσουμε τον Αθανάσιο τον Αφροδίτη, θα δικαιώσουμε την Παναγία που πλήρωσε το χρυσό νόμισμα τον Κουκουζέλη, γιατί της έψαλε το άξιο νεστή, όπως και οι ψάλτες μας σήμερα με τις αγγελικές φωνές. Θα δικαιώσουμε όλους εκείνους τους αγωνιστές, τους μάρτυρες της πίστεως που έχησαν το αίμα τους για να ομολογούν αυτή την πίστη και να μας λένε. Εγώ τα πάντα έδωσα για το Χριστό. Μπορεί εκείνος να με προδώσει. Έτσι δεν έλεγε ο Άγιος Πολύκαρπος. Όταν του είπα, πρόδωσε το Χριστό και ο Άγιος Καραβάνης 113 ετών, αρνήσου τον Χριστό. Και είπε, πώς να τον αρνηθώ. 113 χρόνια τον λατρεύω και σε τίποτε δεν με αντίκησε. Ποτέ δεν με εγκατέλειψε. Τώρα που έφτασε ο καιρός, να το πω σαν τον Άγιο Γυρνάτιο, που ο τοκετός μου ενίκηται, που ήρθε η ώρα να γεννηθώ στον Παράδεισο, τώρα θα τον εγκαταλείψω. Όχι. Μικρή λοιπόν και μεγάλη, μαστάτια στο όνομα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, να κατακτήσουμε τον Παράδεισο και να κάνουμε τη γη μας Παράδεισο, όπως ήταν τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Άγιε Οικούμενε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε με αφορμή τα όσα συνέβησαν αυτό το τριήμερο της πανηγύρεως, της Παναγίας και του Οσίας, να εκφράσω με ενθουσιώδης τρόπο αυτές τις σκέψεις, οι οποίες είναι καθέτες απροετοίμαστες, αλλά πήγαν από την ψυχή μου γεμάτη αγάπη και στοργή και ευλογίες αγκαιρευτές. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Δεν μπορώ να πάω κοντά. Thank you.
Όλους. Thank you.
πως αντίον το δεσπότη.
δεν λέει ότι λέμε ότι να είναι. Ότι εδώ είναι εδώ. Κάποιος εδώ θα βάλετε και ασυνήθα. Oh.
Ο Θεός, Κύριος, εις ημών, ημίτες εις ο όμορφος
τραγούδι σχέση. Αρπούζι με φέτα. Είμαστε μέσα στην κουζίνα εδώ με τον Ιωάννη. Πιο παλιά τυχογραφία το Αγίου Όρους είναι εδώ πέρα. Αυτό εδώ. Ναι, Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης. Εκεί πριν ο Γέρμανος πήγε στην τράπεζα. Ναι, ναι, ναι. Α, τι κοίτα εδώ. Κοίτα που βρίσκεται μέσα σε... Κρύβονταν από τον κόσμο. Ναι. Α, γι' αυτό τον έχουν εδώ, ε. Mm. Παντού αγιογραφίες, παντού. Και το νερό εδώ πέρα από τη βρύση τρέχει παγωμένο νερό. Εδώ όπως βλέπετε. Να, εδώ βλέπετε και φαίνεται και η εκκλησία εδώ. Κυριακών. Thank you.
19 Ιουλίου 2023. Ήρθε η ώρα να χωρίσεις από την Ιερά Μονή Μεγής Κυλαύρας. Πάμε στις Καριές, από εκεί Δάφνη και θα αναχωρούμε για Ουρανούπολη. Κάπου εδώ τελειώνει το προσκυνηματικό μας ταξίδι. Εννοείται ότι θα σήμερα ότι θα πάμε να προσκυνήσουμε στην αξιονιστή, θα τραβήξω και εκεί, αλλά στο σύνολο σήμερα είναι η μέρα αναχώρησης. Πιστεύω θα σας αρέσει και σε εσάς που θα μοιράσουμε με εσάς το ταξίδι που έχουμε κάνει. Λοιπόν, εμείς τώρα σε 20 λεπτά θα αναχωρήσουμε από εδώ. Ιαν και βλούδες όλων του κόσμου, να είστε όλοι καλά και μιλάμε. Εμείς συνεχίζουμε ακόμα. Έχουμε τουλάχιστον μισή μέρα ακόμα. Και στο ποταμάκι αυτό. Τι θέλουν, ποιος θα αποφάσισε αυτά τα πράγματα, τι είναι. Τα κουλινικά σκαψόνια και εσύ τώρα. Εδώ είναι ο Σταύρος Αντώνη. Εδώ είναι, εδώ χτύπησε το ράβδι. Ναι. Εδώ μέσα έρχεται. Εδώ. Εδώ χτύπησε το ράβδι. Όθεν Αθανασίε ο Χριστός, ειδίψε από τους Ιεδρούδες. Εδώ. Ο Βασίλης ήταν ένας